εικόνα είναι απόκοσμη και δεν θυμίζει τα πεντακάθαρα νερά της Αγίας Πελαγίας. Οι δίτες κινούνται ανάμεσα σε θαμμένα αυτοκίνητα, λάστιχα και ολόκληρα εμπορεύματα καταστημάτων. Η εικόνα είναι συγκλονιστική, καθώς η θάλασσα μετατράπηκε σε ένα νεκροταφείο αυτοκινήτων. Οι ιδιοκτήτες δεν πρόλαβαν να σώσουν τα οχήματά τους και κατέληξαν με το ορμητικό ποτάμι στο βυθό. Ανάμεσα στους δίτες που έζησαν την παράδοξη εμπειρία και αντίκρισαν όλο το βιός των ντόπιων κάτω από το νερό, ο 19χρονος Μιχάλης Μακρυδάκης. Είδαμε περίπου στην παραλία τουλάχιστον της Αγίας Πελαγίας 15 αμάξια και στις άλλες παραλίες, στο παλιό Καστρολό ένα αμάξι, στη Λιχαριά δεν βρήκαμε ένα αμάξι, χάνουμε ένα. Επίσης βρίσκαμε αρκετές φορές ολόκληρα μαγαζιά μέσα στη θάλασσα, όπως σούπερ μάρκετ, ολόκληρα ράφια με πράγματα τα οποία ήταν όντως άνοιχτα. Τι να πω, εγώ μου είπε το αυτοκίνητο, μου είχαμε άλλες ζημιές. Αν δεν έχει ασφαλιστεί για ακραία καιρικά φαινόμενα δεν θα αποζημιωθεί. Όχι, δεν είσαι ασφαλιστεί για ακραία καιρικά φαινόμενα, δεν είσαι ασφαλιστεί. Ο σιωπηλός κόσμος του βυθού προκαλεί δέος. Μέσα σε λίγα λεπτά η τρομακτική καταιγίδα παρέσυρε τα πάντα και όλα τα υπάρχοντα των κατοίκων κατέληξαν στη θάλασσα. Ενδεικτικό είναι ότι τρεις εβδομάδες μετά ακόμη πνίγεται στη λάσπη. Ακόμα σε τι κατάσταση είναι ο οικισμός και ο Θεός να βοηθήσει να μην κάνει σύντομα. Γιατί ό,τι θα κάνει το έχουμε εμπεδώσει με την κλιματική αλλαγή. Εγώ είμαι εργαζόμενος εδώ. Έχασα τη δουλειά μου, έχασα αυτοκίνητα, του πατέρα μου γιατί είμαι ντόπιος. Τα πάντα χάσαμε. Φυσικά και δεν αποζημιώνονται. Πώς μετακινήσατε? Τα πόδια μου να είναι καλά. Η εικόνα ήταν πραγματικά ίσως τρομακτική, διότι καταλαβαίναμε και αφού βγαίναμε από το νερό ότι υπήρχαν άνθρωποι που διαφερόντουσαν για τα αυτοκίνητά τους, οι οποίοι δεν έχουν πάρει αποζημίωση. Υπάρχει ακόμα λάσπη, δηλαδή περίπου ένα μέτρο λάσπη που μπορούσαμε να βρούμε κάτω το νερό. Λογικά μετά το χειμώνα και μετά τις κακοκαιρίες που θα έρθουν θα ξεβραστούν και άλλα πράγματα. Και ο καθαρισμός της παραλίας ολοκληρώθηκε στην Αγία Πελαγία. Η κολύμβηση και η αλεία ωστόσο ακόμη απαγορεύεται καθώς επικίνδυνες ουσίες κατέληξαν στα νερά. Εδώ στο συγκεκριμένο μέρος που βρισκόμαστε στην Αγία Πελαγία μια επιχείρηση φαρμακείου σχεδόν άδειασε και όλα τα φάρμακα, πολλά από τα οποία ήταν επικίνδυνα βρέθηκαν στη θάλασσα. Και για το λόγο αυτό πάρθηκε η απόφαση. Όταν κριθεί από τους ελέγχους ότι η θάλασσα είναι και πάλι ασφαλής, θα αρθεί η απαγόρευση.